συνεχίζει ο γιος του Δήμου μια νομική πορεία που διοκτήνει το επάγγελμα μας και έχουμε είναι αντιπρόεδρος του Σύλλογου, έχουμε και πρόεδρος. Λοιπόν, με το κέντρο Πεντεχάκη ήταν στο Συμβούλιο, πήγαμε ρωτήκαμε, παραμένουμε μετά από εκεί ο κυβέρνημα του Δήμου λέει θα πεις με Σύμβουλο, κάτσε μια ακόμα δεν είδα, όχι θα πεις στο Συμβούλιο, Σύμβουλος, έτσι πήγα στο Συμβούλιο και ήταν η πρώτη φορά που εκλέχθηκε ο Γιάννης ο Παντεβάκης, ο πρόεδρος του Σύλλογου των Εργάτων. Το 1996-1997 τότε ήταν η πρώτη. Έκανε κάτι σε δύο θυμίες, και πάλι και οι εργαλειές, και μετά ανέλαβα εγώ, ας πούμε. Το γραφείο που φύγαμε ήταν ένα γραφείο 3-4, βασιλέως Γεωργίου, την ιστορία τώρα του Συλλόγου, γιατί έτσι να αναλάβω. Βασιλέο Γεωργίου Β' 16. Δηλαδή, η Θημόν σήμερα και ο Κουντουριός. Ένα γραφείο 3x4. Εκεί ήταν το γραφείο 3x4. Και ήρθαμε στη Αγίου Κωνσταντίνου 5, η Αγία Ευλάβρας. Μεταφέραμε μετά, καλά είχαμε καφενείο σε καθημερινή βάση που μπορούσε εκτός καφενείο με τα αυτοκτές και δίπλα για τους ασχολείς. Μετά από λίγα χρόνια, μήλω το 1998, μεταφερθήκαμε δωρεάν σε ένα φίλο στην Ιερά Οδό απέναντι από την Βαρική Τράπεζα που ήταν η Ιωαννική Τράπεζα, η ιδιοκτησία και μας το παραχώρησε καθόλου κατά δύο χρόνια. Λοιπόν, μετά ήταν η διοίκηση η παράταξη ανάπλαση του Εγάλη. Με πρόεδρο, με δήμαρχο του Γιάννη τον Πισταγό. Πήγαμε λοιπόν και μας έδωσε τότε, μας παραχώρησε το χώρο εδώ. Όταν το γραφείο αυτό το δίπλα ήταν το 166, ήταν το 166, το παραχώρησε, πήραμε την Ιταλία του από εκεί και έτσι συνεχίζεται σήμερα, βλέπω και το σημερινό συμβούλιο και οι δημοτικές αρχές μεγαλώνουν την προσφορά και εύχομαι πάρα πολύ. Βέβαια, ξέφυγα όμως από το θέμα. Αλλά και αυτό ήταν μέσα στο θέμα της ιστορίας του Συλλόγου. Ο Γιάννης ο Πατερμάκης, αυτή η φωτογραφία είναι που είχε τη δίκρυ τη φως το 1983, δεν ήταν πρόεδρος, ήταν στο Συμβούλιο σε μια εκδήλωση στο Παλάς με πάνω τον Κατράκη και ήταν δίπλα αυτή εδώ που λαμβάνετε. Υπάρχει φωτογραφία που ο Γιάννης ο Πατερμάκης κατάγει στη μια εκδήλωση δίπλα με τον Γιάννη την έρθει, με τον Μάνο Κατράκη. Το Μάνο τον Κατράκη, γιατί είδατε μου. Ήταν ένας ζωηρός άνθρωπος, καλός κριτικός, μερακλής, οικογενειάρχης και επαγγελματίας καλός. Έκανε καλούς φίλους με τον Βασίλη τον Σκουλά, τον Γιώργη τον Κουμιώτη που ήταν εδώ απέναντι από το μαγαζί του τότε εκεί που δίπλα από το παιδικό σταθμό το Ορμόνι. Εκεί ήταν ο Γιώργος ο Κουμιώτης, ο Γιώργος ο Κούμος του Κουμιώτης. Καθημερινά ήμασταν εκεί γιατί ήταν δίπλα ο Παντρεμογιάννης και εγώ στη γειτονιά και περνούσα από εκεί και έχω κάνει και κάνει φωτογραφίες σου κρύβουν με αργά ο Παντρεμογιάννης με το γειτονιό εκεί. Τέλος πάντων, συμπηλιά μου σήμερα πραγματικά γιατί έφυγε νωρίς ο Γιάννης. Έφυγε τα πολύ και δύο χρόνια, έφυγε νωρίς. Το πάρεψε από όταν κριτικός και έχουμε τα παιδιά που αποδικούμαστε και εμείς και αυτό που έγινε είναι ότι θα μείνει στην ιστορία και θα μείνει εξέχαστος. Συγχαρητήρια. Σε αυτό το σημείο θα διαβάσουμε χαιρετισμό της Ουρανίας Μελιγιανάκη Ξυλούρη, τη σύζυγο του Αίμου του Νίκου Ξυλούρη για τον Πατερμογιάννη, η οποία δυστυχώς σήμερα δεν κατάφερε να παρευρεθεί κοντά μας. Αγαπητέ Πρόεδρε κύριε Τσαρκάκη, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι παρευρισκόμενοι, σας μεταφέρω τις θερμότερες ευχές μου. Το ΕΓΚΑΡΔΙ ευχαριστώ που λειτουργείτε ως θεματοφύλακες της παράδοσης του τόπου και τα συγχαρητήριά μου για την απόδοση τιμής στον Αίμου στον Πατερμογιάννη. Υπήρξε στενός φίλος του εκλειπόντων συζύγου μου Νίκου Ξυλούρη και μπορώ να πω πως ο Ιωάννης Πατερμάκης αποτέλεσε και θα αποτελεί το παράδειγμα του πνήσιμου κριτικού άντρα, της πρεπιάς, της ανθρωπιάς και της προσφοράς.
τίμησε την πατρίδα του, αγαπήθηκε και πλέον τιμάται όπως του αξίζει. Και πάλι συγχαρητήρια στο Σύλλογο Κρητών Γάλλιο και τα μέλη του για αυτή τη μεγάλη τιμή. Ο Παντρεμογιάννης θα μείνει στις καρδιές όλων μας, αιώνια και ανεξίδημα. Στις 10 Φεβρουαρίου 1980, όταν έγινε ο Δήμος της Σιλούρης, μου πήρε τηλέφωνο. Μου λέει τι θα κάνουμε, λέει, πρέπει να βρεθούμε 4 να λυθούμε να πάμε στο Φέρος. Λοιπόν, ψάχναμε, τότε ήταν ο Μανώλης ο Μπελικανής, ο Λαβρογιαννάκης, στην Αμαγαλή τώρα είναι Μπελικανής, ο Μανώλης ο Λαβρογιαννάκης, εγώ είμαστε τρεις. Ήταν και ο Αποστόλης ο Πασκαλίδης, ο οποίος ήταν γραμμαστεί ως κριτικό. Αυτός είναι καπρός κριτικός. Καπρός κριτικός. Από τα τάια από τους Μανιάδους, τους Νιβόρους. Λοιπόν, αφήσω με το Λαβιδί ο Αποστόλης. Λοιπόν, ο Αποστόλης είναι από πάνω από την καρδί της Αγωγή και ήρθε... Είπαμε λοιπόν, το λέει ο Γιάννης. Του λέει ο Γιάννης, λέμε, μη πηγείς, γιατί τώρα στη σχολή είχαν γράψει επιμερίδες που έκανε και από τα νόμια την Δρακοβόρη. Εμείς οι μεταλλητές έτσι ήταν ο Νεκοπούλη, αυτό είναι ένα περιστατικό τώρα που... Αυτό μιλούσε όμως. Ναι, μιλούσε όμως, όπως έτσι σταματήσε. Μου είχε πρώτα από τον Γιάννη, που είναι ένα, μη εκεί αν σε λέει το σώμα, δύο σαμάτα να μην πλάει. Ο Ιωάννης Παντρεμάκης ή Παντρεμογιάννης θα υπάρχει για πάντα στις καρδιές του νήσου κριτικού. Θα υπάρχει για πάντα στην αίθουσά μας ως σύμβολο προσφοράς, ήθους, αξιών και ανθρωπιάς. Στοιχεία που τον έκαναν από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους όπου και αν βρέθηκε. Ιωάννη Παντρεμάκη, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες και θα σε τιμούμε για πάντα. Όλες και όλους για την παρουσία σας και θα ακολουθήσει κριτικό κέρασμα με συνοδεία μουσικής από τους παραβουσκόμενους καλλιτέχνες. Σας καλούμε λοιπόν όλους να διασκεδάσουμε μαζί. Έχουμε λεκομεσές, έχουμε γρακάκι, έχουμε γρασάκι, ανοιχτά καθίστε στην παρέα. Μαζί μας έχουμε το δικό μας κύριο Λεχαμπή.